Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Βασίλης Νάστος και είμαι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου δασκάλων και πρεσβευτής του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε εργασία του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου, η οποία έχει τίτλο «Το μπλοκ και το report είναι θάρρος». Χαίρετε. Είμαστε η 6η τάξη του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου Καρδίτσας. Με αφορμή τη συμμετοχή μας στο διαγωνισμό για την ημέρα ασφαλού διαδικτύου, γράψαμε ένα παραμύθι για τις περιπέτειες του μικρού Γιώργου. Ο Γιώργος είναι ένα παιδί που ζει σε μια μεγάλη πόλη μαζί με τους γονείς του. Παίζοντας το αγαπημένο του διαδικτυακό παιχνίδι, αρχίζει να συνομιλεί με παιδιά της ηλικίας του και αρχίζει να κάνει προσωπικές συζητήσεις. Με ένα συγκεκριμένο παιδί, τον Γρηγόρη, οι συνομιλίες αρχίζουν να γίνονται πιο προσωπικές. Γι' αυτό αποφασίζουν να συναντηθούν στο πάρκο για να γνωριστούν καλύτερα. Η συνάντηση των παιδιών δεν εξελίχθηκε έτσι όπως την είχε στο μυαλό του Γιώργου στην πραγματικότητα. Τίποτα από αυτά που είχε στο μυαλό του παιδί. Δεν πρόκειται να σα κάνω άλλο σχόλιο. Θα πρέπει να διαβάσετε την ιστορία του παραμυθιού. Μόνο ένα έχουμε σήμερα. Και δεν είναι καλότερο. Το παραμύθι μας είναι σε ψηφιακή μορφή. Με τη διαδικτυακή εφαρμογή StoryJumper δημιουργήσαμε το ψηφιακό μας παραμύθι στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου. Το παραμύθι προέκυψε από ομαδική προσπάθεια. Συντονιστές της προσπάθειάς μας ήταν η εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας κυρία Μαντέλα και η εκπαιδευτικός πληροφορικής κυρία Λέντσεγκο. Μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για το ψηφιακό μας παραμύθι σε σχετικό άρθρο του blog του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου Καρδίτσας. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε το έργο μας. Ωραία, να γυρίσω λίγο την κάμερα. Ναι. Χαίρετε και από εμάς. Γεια σας. Εγώ είμαι η Ελένη Τσιαμούρτα, είμαι εκπαιδευτικός πληροφορικής του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου. Εγώ είμαι η Τέλα Γιώργα, είμαι καθηγήτρια αγγλικής του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου. Και είναι μια κοινή προσπάθεια που κάναμε με την εκπαιδευτικό πληροφορική και με τα παιδιά της 6ης τάξης. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό το project σχετικά με το cyberbullying στην ουσία. Τα παιδιά βοηθήσαν πάρα πολύ ο ένας τον άλλο. Τους άρεσε, δημιουργήσαν την ιστορία from scratch από την αρχή μόνοι τους. Προσπαθήσανε να βρούνε τρόπους στο πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση των παιδιών. Το κάνανε δηλαδή βιωματικό στην ουσία, το οποίο τους βοήθησε πάρα πολύ στο να σκεφτούν στο πώς να εξελίξουν την ιστορία. Και καταλήξανε στο... Σε ποιο καταλήξανε, παιδιά, μήπως θέλουν να μας πούν τα παιδιά μόνα τους. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή εμείς όταν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Να μην χάνουμε την ψυχραιμία μας, να μιλάμε με κάποιον τον οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτός είναι ο αδερφός μας, η οικογένειά μας, η φίλη μας, οι δασκάλες μας. Και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, θα μιλάμε πρώτα με την οικογένειά μας. Δεν θα φοβόμαστε να μιλήσουμε. Θα εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας στην οικογένειά μας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φίλοι, υπάρχουν οι δάσκαλοι, υπάρχουν άλλοι στο κοντινό μας περιβάλλον που μπορούν να μας βοηθήσουν. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει πάντα να μιλάμε. Και τα παιδιά νομίζω εδώ πέρα το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Συγκεκριμένα εμείς γράψαμε κάποιες ιστορίες και τις ενώσαμε και βγήκε το βιβλίο μας. Να πείτε και για τις αφήσεις. Εννοείται, φτιάξαμε και δύο υπέροχες αφήσεις. Δεν ξέρω αν τις βλέπετε αυτές. Ήταν και το blog και η άλλη ήταν από το πώς. Το στο. Από το στο, από το how, πώς δηλαδή θα το αντιμετωπίσουμε. Πώς μπορούμε να φτάσουμε. Και σε ποιος μιλάμε. Είναι ένα φανάρι. Δείχνει τα στάδια που θέλουμε εμείς να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε στο να μιλήσουμε, έτσι. Να σας δείξουμε και το βιβλίο, ένα λεπτάκι. Το βλέπετε, ελπίζω. Ναι, ναι. Ωραία, το βιβλιαράκι μας είναι σε ψηφιακή μορφή από την εφαρμογή StoryJumper.
Τα παιδιά με πολύ μεγάλη ευκολία διάλεξαν εικόνες και χρώματα. Μπορούμε να ακούσουμε και το βίντεο. Συγγνώμη, μπορούμε να ακούσουμε τα λόγια του βιβλίου. Αυτός είναι ο Γιώργος και είναι μαθητής της 6ης τάξης. Ζει με την οικογένειά του σε μια μεγάλη πόλη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γενέθλια και οι γονείς του του έκαναν δώρο ένα λάπτοπ. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο, τα παιδιά ακούνε ταυτόχρονα και αυτά που περιγράφει το συγκεκριμένο βιβλιαράκι στις συγκεκριμένες σελίδες. Αλλά όπως σας είπαν και οι ίδιοι μαθητές, δεν πρόκειται να το κάνουμε spoiler. Έχω και φωτογραφίες σου. Όταν ήσουν στο πάρκο... Δεν πρόκειται να σας κάνουμε άλλο spoiler. Θα πρέπει να διαβάσετε την ιστορία μόνοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε την εργασία μας διαδικτυακά. Και δώσατε και την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό το ωραίο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, και ανυπομονούμε να δούμε το σύνολο της ιστορίας σας, ώστε να έχουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα της δουλειάς που κάνατε, γιατί αντιλαμβάνομαι από την κουβέντα που έγινε πριν ότι είναι πάρα πολύ αξιόλογη. Μπράβο σας. Σε εσάς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.